Έτσι, ο τέλος είχε επιχειρήσει αναζήτησης για τον 20χρονο φοιτητή, ο οποίος μετά από 51 ώρες βασανιστικής αγωνίας για την οικογένειά του, εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε αγροτική περιοχή Σακαλέσα. Τις φωνές του άκουσε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εντοπίσε την αστυνομία, η οποία μαζί με την 3η ΕΜΑΚ, διασωστικό σκύλο και ντρόν, εντόπισαν τον νεαρό. Χθες το βράδυ, γύρω στις 3.30, ενημερωθήκαμε από την ελληνική αστυνομία ότι στην περιοχή έξω από τα Καλέσα, ένας κάτοικος εκεί άκουσε φωνές και ενεργοποιήθηκε η 3η ΕΜΑΚ και έφτασε στο χώρο όπου ανεβρέθηκε το άτομο και παρεδόθηκε ο 20χρονος αυτός φοιτητής και παρεδόθηκε στο 166. Σώος και ταλαιπωρημένος, χωρίς εμφανή σημάδια τραυματισμού, ο 20χρονος βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση με τη χαρμόσυνη είδηση να προκαλεί χαμόγελα ανακούφιση στην οικογένειά του και στους φίλους του. Σας ευχαριστούμε όλους. Είναι λίγο ταλαιπωρημένος αλλά σώος. Παρακαλώ αρκεστείτε σε αυτό για την ώρα και χαρείτε μαζί μας, ανέφερε στο Facebook ο θείος του 20χρονου. 3.30 τα ξημερώματα κάποιος κάτοικος άκουγε φωνές και ενημέρωσε την αστυνομία και η αστυνομία ενημέρωσε εμάς. Είναι αγροτική περιοχή? Ναι, είναι έξω από το χωριό, αγροτική περιοχή. Δεν μας είπε ο κάτοικος ακριβώς τι φώναζε, απλώς ότι άκουγε κάποιες φωνές. Άκουγε κάποιες φωνές εκεί και ήταν ένα μήνυμα ότι κάποιος είναι εκεί και τον εντοπίσαμε μετά. Όχι, δεν έδειχνε χτυπημένος. Από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι που ήταν εκεί, δεν έδειχνε χτυπημένος. Πιθανόν η προανάκριση που θα κάνει η ελληνική αστυνομία να μπορεί να σας πει περισσότερο. Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος των κατοίκων στον εντοπισμό του 20χρονου, ο οποίος πλέον καλείται να δώσει εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε στην απομακρυσμένη περιοχή. Τέλος καλό, όλα καλά, δήλωσε η μητέρα του 20χρονου, ευχαριστώντας τους αστυνομικούς, την πυροσβεστική υπηρεσία, τους χωριανούς και όλους όσους βοήθησαν στις έρευνες.